Πρόσφορο έδαφο βρήκε στα κατεχόμενα ο Ταϊμπερτογάνο, ο υποκινητή τη βία εναντίον προοδευτικών Τουρκοκυπρίων και τη Εφημερίδα Αφρίκα. Κατάφερε να υποκινήσει ακροδεξιού, κυρίω έπικου, εναντίον τη Εφημερίδα του Σενερ Λεβέντ, επεκτείνοντα τη δράση του εναντίον των ΜΜΕ και στα κατεχόμενα, επιβεβαιώνοντα την αδυναμία των Τουρκοκυπρίων να αντιδράσουν αποτελεσματικά στι επιβουλέ του. Χθε βράδυ, έξω από τα γραφεία τη Αφρίκα, συγκεντρώθηκαν υποστηριχτέ τη Εφημερίδα αλλά και εθνικιστέ, οι οποίοι διαμαρτύρονταν εναντίον του Σεν οι δύο ομάδε είναι η μία απέναντι από την άλλη. Οι απέναντι έρχονται κραυγάζοντα Πεθαίνω, Τουρκία μου πεθαίνω. Και ξαφνικά άρχισε μια βροχή από πέτρε. Μάλιστα, λεγόμενο βουλευτή του κόμματο των Επίκων τσαλάκωσε ένα κομμάτι χαρτί και το ρίξε στο πρόσωπο τη γνωστή τουρκοκύπρια ακτιβίστρια και ψευδοβουλευτού, τον Γουστεριά, εντό τη ψευδοβουλή. Είναι αυτή η ελεύθερη φωνή των Τουρκοκυπρίων που ενοχλεί την Άγκυρα. Ο Σενερ Λεβέν καταθέτει μέσα από άρθρο του Στον Πολίτη όλα όσα βίωσε χθε, αλλά και την επίθεση των εθνικιστών εναντίον του Μουσταφά Κιντζή. Ο Μουσταφά Κιντζή, μόλι είδε την επίθεση που γινόταν κατά τη εφημερίδα μα, στράφηκε προ την αστυνομία. Θα κάψουν το κτίριο. Γιατί δεν επεμβαίνετε, του ρώτησε και αμέσω γιουχαίστηκε. Η επίθεση Ερντογάν εναντίον τη Τουρκοκυπριακή Εφημερίδα προκάλεσε την αντίδραση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταδικάζω έντονα τι επιθέσει εναντίον τη Τουρκοκυπριακή Εφημερίδα Αφρικά, Ο εκφοβισμό δημοσιογράφων είναι απαράδεκτο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υπερασπίζεται πάντα την ελευθερία των μέσων ενημέρωση που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο τη δημοκρατία. Πάντω, η κυβέρνηση προχωρεί στα απαραίτητα διαβήματα σε διεθνέ επίπεδο.